Έχω λοιπόν την χαρά και την τιμή να έχω στις δύο άκρες της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Νικόλα Ρεπανά. Κύριε Ρεπανά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Όλα καλά, μια χαρά. Χαίρομαι. Και έχουμε και τον κύριο Γιάννη Κυφωνίδη. Κύριε Κυφωνίδη, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Τι κάνετε? Όλα καλά. Είστε καλά. Τηρουμένων των συνθήκων. Ναι. Τηρωμένων των συνθήκων που δυστυχώς για όλους μας δεν είναι και ότι καλύτερο. Δύο άνθρωποι οι οποίοι ήταν τελείως ξένοι, θα έλεγα, πριν από κάποια χρονιά, δεν είναι, κύριε Ρεπανά? Ναι, ναι. Εγώ απλό τον κύριο Κυφωνίδη τον έβλεπα μονάχα στην τηλεόραση που έλεγε τις ειδήσεις. Από εκεί πέρα τον ήξερα. Λοιπόν, και εγώ τον, εγώ τον Νικόλα τον Ρεπανά, γιατί δεν θα βάλω κύριος. Θέλω να μιλάω ακόμα και δημόσια πάντα έχοντας επίγνωση τι σχέση έχω με τον καθένα. Τον είχα όταν δημοσιογραφούσα στην εφημερίδα Απογευματινή, τον είδα στο ρεπορτάζ που είχε κάνει η Ε3, που δούλεψα 5 χρόνια αργότερα, το 2000, κάπου εκεί το 2000, να τερματίζει και εκείνος και αδερφός του σε έναν από τους τωρονέους. Δείτε τώρα. Αυτοί είναι, τους θυμόμουν σαν ονόματα, σαν διδήμους στην πόλη, ναι. Έτσι. Απλά η πρώτη μου επαφή ήταν αυτή, μέσα από την τηλεόραση. Και είναι αυτό το κομμάτι της μαραθώνιας κολύμβησης που έλεγα πω, τι πράγματα σπουδαία είναι αυτά, τι είναι αυτό, πώς είναι να κολυμπάει κάποιος από το ένα πόδι στο άλλο της Χαλκιδικής. Είναι σπουδαία και γι' αυτά θέλουμε να μιλήσουμε και με τους δυο σας. Θέλω τις εμπειρίες και τις γνώσεις σας και λίγο να μάθει και ο κόσμος ότι υπάρχουν άνθρωποι αξιόλογοι όπως εσείς, που το οποίο δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις και όμορφες συνθήκες αθλητικές για να μπορέσει και όλος ο κόσμος να μάθει το τι συμβαίνει γύρω μας, πέρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που έχουν τη δική τους προβολή και είναι υπερβολική. Καλό είναι να βλέπουμε και διαφορετικά πράγματα, να μαθαίνουμε και κάτι διαφορετικό. Κύριε Ρεπανά, εσείς... Σε ό,τι τώρα με αφορά, αν μου επιτρέπετε. Ναι, παρακαλώ. Το λόγο πρέπει να έχει ο Νικόλας, βασικά, σήμερα. Ο Νικόλας και οι άνθρωποι που είναι σαν τον Νικόλα φτιάχνουν τις καταστάσεις και εγώ ανήκω σε αυτούς τους ανθρώπους που είχα την τύχη να ζω μέσα σε αυτές τις καταστάσεις. Είστε από τους ανθρώπους που υποστηρίζετε κάτι τις καταστάσεις. Δεν είμαι, το υποστηρίζω αυτό μέσα από το δικό μου το, πώς θα το πω, όχι ρόλο, μέσα από τη δική μου, το δικό μου το βίωμα. Δεν είμαι όμως προπονητής, εγώ είμαι αθλούμενος. Ωραία. Οι προπονητές έχουν τον πρώτο λόγο πάντα. Ας ξεκινήσουμε τότε με τον κύριο Ρεπανά, ο οποίος είναι αθλητής, είναι πρώην αθλητής πόλο, κολύμβησης και πλέον προπονητής στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Είχαμε ξεκινήσει πριν από πολλά πολλά χρόνια, όταν ήμουν προπονητής ακόμα πόλο, όταν είχα τελειώσει σαν αθλητής. Ξεκίνησα για αγώνα κολυμπάω μεγάλες αποστάσεις στον Τωρονέο, βασικά, που ήταν ένας αγώνας που για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον υγρό στίβο, είναι ένας αγώνας που θέλανε να τον κάνουν όλοι. Ήταν σαν μπορεί να μην γνωρίζουν. Για πέστε μας ακριβώς τι είναι ο Τωρονέος. Ο Τωρονέος κόλπος είναι ο πιο παλιός αγώνας μαραθώνιας κολύμβησης στην Ελλάδα. Είναι 24 χιλιόμετρα. Ξεκινάς από το Παλίνι, από το πρώτο πόδι και τερματίζεις στην Νικήτη. Είναι ένας αγώνας που έγινε τον καιρό της επταετίας. 7 νικητιανοί βουτήξαν στο νερό και κολυμπήσαν από το ένα πόδι στο άλλο. Και από όταν καθιερώθηκε και έγινε αγώνας. Είναι ο πιο ωραίος αγώνας για μένα στον κόσμο, γιατί έχω πάει σε πολλούς αγώνες στο εξωτερικό. Είναι καταπληκτικός ο αγώνας και γίνεται κάθε χρόνο, μόνο πέρσι δεν έγινε λόγω του κορονοϊού και μάλλον και φέτος. Τι είναι αυτό που τον ξεχωρίζει τον κορονοϊό, κύριε Ρεπανά? Τον Τωρονέο, τον ξεχωρίζει τι, πρώτα απ' όλα η αγάπη του κόσμου όταν τερματίζεις. Τον Τωρονέο κορονοϊό, είπα. Που είναι πολύ θερμή υποδοχή. Που είναι πολύ θερμή υποδοχή. Είναι τα νερά του Τωρονέου κόλπου που είναι πανέμορφα. Και είναι το ότι τα χιλιόμετρα είναι πολλά, δεν είναι λίγα. Αλλά πάντα όταν ξεκινάς, ο Τωρονέος σου δίνει αυτή τη γλύκα του να σου πει έλα να το περάσεις. Ναι. Στη μέση σου βγάζει πάντα ένα κύμα που σου λέει δεν είναι παιχνίδι. Και όταν τερματίζεις απ' την άλλη βλέπεις τους νικητιανούς που σε υποδέχονται και είναι η χαρά τρομερή. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο το συνέστημα μετά από 24 χιλιόμετρα κολύμβησης. Είναι 24 χιλιόμετρα περίπου, σε μέσο όρος πόσο είναι για έναν αθλητή ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση και θα τον βγάλει τον Τωρονέο? Οι κορυφαίοι αθλητές κάνουν γύρω στις 5,5 ώρες, αλλά υπάρχουν και αθλητές που κάνουν και 12 για 13 ώρες για να τερματίσουν. Φυσικά πάντα παίζει ρόλο και ο καιρός. Δηλαδή υπάρχουν αθλητές πολύ καλοί που με άσχημο καιρό δεν τερματίσανε. Μάλιστα. Εσείς πόσες φορές έχετε συμμετάσχει στον Τωρονέο?
Εγώ στον Τρονέο έχω κάνει μόνο δύο φορές τον έχω κάνει, γιατί έχει πολύ, πάρα πολύ κόσμο που θέλει να κολυμπήσει και γίνεται επιλογή, δηλαδή γίνονται 60 με 70 αιτήσεις το χρόνο και παίρνουν μόνο 20 άτομα. Γιατί είναι, ο κάθε κολυμπητής έχει σκάφος δίπλα του, το οποίο αυτό το σκάφος πληρώνει η διοργανώτρια αρχή. Ναι. Και είναι μεγάλα, πολλά τα έξοδα. Α, για να έχει οπότε το, δεν μπορούν για να έχει πάνω από 20 σκάφη. Σωστά, σωστά, κατάλαβα. Κύριε Κυφωνίδη, εσείς έχετε πάρει μέρος στον Ρωναίο. Το 2016, τον Ιούλιο του 2016. Και ήμουν από τους τυχερούς που με την πρώτη αίτηση που έκανα, που μέσα σε αυτή την αίτηση δεν γράφεις μόνο γιατί θες να το κάνεις, βάζεις και το αθλητικό σου βιογραφικό, κυρίως το κολυμπητικό. Γιατί κρίνουν και βάσει αυτών των πραγμάτων. Με πήρανε. Ήμουν τυχερός και τον έκανα και ήταν και η χρονιά εκείνη, μια διετία 15-16, ξεκινώντας από το τέλος του 14, που ήμουνα πιο φορμαρισμένος και μπορούσα να αφοσιωθώ και πιο πολύ στις προπονήσεις σε σχέση και με τη ζωή μου και τη δουλειά μου. Μάλιστα. Και, ναι, έκανα και πέρσι, δεν απαντήθηκε ποτέ ποιους θα πάρουν, διότι όπως ξέρουμε λόγω της πανδημίας δεν έγινε η περσινή διοργάνωση. Ναι. Ήθελα να το ξανακάνω, θεωρούσα ότι είχα, πώς το λένε, ανοιχτό μέτωπο. Ναι. Και επειδή θεωρώ και το μυαλό μου, εμένα σαν, σαν χαρακτήρα αθλούμενου, να μην πω και ανθρώπου, πλέον 4-5 χρόνια μετά πιο όριμο και πιο, πώς θα το πω, πιο ψύχρεμο. Γιατί τον πρώτο το Ρωναίο και είχα ανάμεικτα συναισθήματα που το έκανα. Δεν μου βγήκε ο ρυθμός που ήθελα και ο χρόνος που ήθελα. Υπήρξαν στιγμές που κολυμπούσα νευρικά και βιαστικά. Υπήρχαν στιγμές που ηρεμούσα και το απολάβανα γιατί υπήρχε αυτό και ήθελα να κάνω και έναν το Ρωναίο έτσι ακριβώς. Να ξεκινήσω ψύχραμα, όχι νευρικά, ό,τι καιρό και να έχει, ό,τι κυματισμό και να έχει, ό,τι κόντρα και να έχει και να πάω αυτή τη φορά ακόμα πιο πολύ με το μυαλό μου και όχι τόσο με το σώμα μου. Γιατί το μυαλό και η ψυχή είναι απίστευτα εργαλεία όταν διαπλέεις τον Ρωναίο. Δεν έχει να κάνει μόνο με την κολυμβητική σου φόρμα και ικανότητα. Είναι η προετοιμασία της ψυχικής και της... Τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό. Είναι να έχεις προετοιμάσει πέρα από το κορμί σου και τη φυσική σου κατάσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω, το σημαντικότερο κομμάτι είναι το μυαλό. Να μπορέσεις να το... Το μυαλό, εννοείται. Το μυαλό παντού παίζει ρόλο. Ακόμα και αν κάνεις το νομικό μαραθώνιο, παρότι μπορεί να πηγαίνεις με το ρολόι σου και να βλέπεις το τέμπο, δεν είσαι στη γη, την οποία γη όμως την περπατάς. Άρα είναι ένα, το δρομικό κομμάτι, να μην ξεφύγω πολύ, μια μικρή παρένθεση, είναι ένα πράγμα πιο, πώς θα το πω, πιο προσιτό στον άνθρωπο να το κατανοήσει και να το καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Νιώθει και μεγαλύτερη ασφάλεια. Και νιώθει μια ασφάλεια, ναι. Στη θάλασσα είσαι φιλοξενούμενος. Έτσι. Είναι άλλη η ιστορία αυτή. Αλλά το θεωρώ πιο σημαντικό για μένα που είμαι άνθρωπος. Το να με φιλοξενεί η θάλασσα και να κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ το βλέπω έτσι. Ναι. Και για την ιστορία, επειδή δεν, μια φορά δημοσιογράφος, για πάντα δημοσιογράφος, ό,τι και να ακολουθώ πια στη ζωή μου επαγγελματικά, ήταν 6 νομίζω τελικά οι άνθρωποι που το έκαναν, τον Ιούλιο του 1971, με αντίστροφη πορεία όμως τότε, γιατί δεν ήταν και επίσημος αγώνας. Είναι αυτό που είπε ο Νικόλας, ότι ήταν μέσα στην επταετία, ότι έκανε τότε η Χούντα εορτασμούς για τα 150 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και ως μια πράξη κατά έναν τρόπο αντιστασιακή, αλλά θεωρώντας ότι αυτό που θα κάνουν τιμάει την Επανάσταση του 1821 περισσότερο, αποφασίσαν αυτή η παρέα των 6 ανθρώπων να, να τιμήσουν τους αγωνιστές του 1821. Μάλιστα. Τώρα αυτά είναι και λίγο πολλές φορές μύθι και θρύλοι, διότι δεν ξέρουμε αν για αυτόν τον λόγο ακριβώς. Το ρεπορτάζ όμως όλων που ανέτρεξα και είδα λέει αυτό, ότι θέλησαν να τιμήσουν με το δικό τους τρόπο, μακριά από τους επίσημους εορτασμούς του καθεστώτος τότε, ναι, την Επανάσταση του 1921. Ναι. Τα 6 άτομα αυτά ήταν ο Άγγελος Κουτλιάνος, ο Χρήστος Ξανθόπουλος, ο Μάκης Παπάγγελος, ο Νίκος Παπαθανασίου, ο Νίκος Μπιλάλης και ο Γιώργος Καραθανάσης. Μόνο που ξεκινήσαν την νικήτη και τερματίσαν απέναντι. Το κάνανε αντίστροφα. Ναι. Ξεκινάς από την Καλυθέα και τερματίζεις την νικήτη. Κύριε Ρεπανά, ο κύριος Κυφωνίδης, καλός αθλητής. Ακούει. Κοιτάξτε, ναι, είναι, ξέρετε τι γίνεται, επειδή είχα πολλά χρόνια ομάδας πόλο και
τα τελευταία χρόνια από το 2000, από το 2000 περίπου, από το 2006 πολύ πιο έντονα, ξεκίνησα να ασχολούμαι με ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν κολυμβητές και θέλανε να μάθουν την κολύμβηση και μετά να πάρουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα του Δήμου Καλαμαριάς στις μαραθώνιες κολύμβησης. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Θέλουμε λίγο μια ενημέρωση για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή τι είναι αυτό, τι είναι η μαραθώνια κολύμβηση. Ξεκινώντας να κολυμπάμε εμείς μεγάλες αποστάσεις, είδαμε ότι δεν υπήρχε μια ομάδα που να μπορεί να μοιήσει ανθρώπους σε αυτό το άθλημα της μαραθώνιας κολύμβησης, πάντα στα πλαίσια του αθλητικού τουρισμού. Το οποίο όμως για να μπορέσεις να το κάνεις χρειάζεται μια συνέπεια αθλητού. Mm-hmm. Δηλαδή ο Γιάννης και όλα τα παιδιά που κολυμπάνε για να μπορέσουν να πάρουν μέρος στους αγώνες έχουν μια συνέπεια αθλητού που τους φέρνει κάθε μέρα στο κολυμβητήριο όταν ήταν ανοιχτό φυσικά και προπονούνται καθημερινά. Με συνέπεια αθλητού της Α1 του Πόλου. Τόσο δηλαδή συνεπείς είναι οι πιο πολλοί. Οπότε λοιπόν το 2006 που έγινε το κολυμβητήριο της Καλαμαριάς με τον τότε δήμαρχο τον Χριστόδουλο τον Οικονομίδη είπαμε να το κολυμβητήριο να γίνει, να δοθεί στις ομάδες της Καλαμαριάς αλλά και στο κοινό, στους ανθρώπους που θέλουν να αθληθούν και δεν έχουν κάποιο χώρο να πάνε να κολυμπήσουν. Οπότε κάναμε το πρόγραμμα της μαραθώνιας κολύβησης, φτιάξαμε μια ομάδα που την έχουμε ονομάσει Swim or Die, το οποίο είναι λογοπαίγνιο αυτό όλο το Swim or Die. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό αργότερα, ναι. Προπονούμε κόσμο ο οποίος δεν ξέρει καθόλου να κολυμπάει, μέχρι και παλιούς κολυμβητές. Δεν χρειάζεται απόλυτα να είναι κάτοικος Καλαμαριάς μόνο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Όχι. Δεν χρειάζεται να είναι κάτοικος Καλαμαριάς. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για όλους. Έτσι, όταν ανοίξει να το λέμε για να τα ακούει και ο κόσμος. Ναι. Γιατί θα νομίσουν ότι είμαστε ανοιχτά και θα έρθουν να κολυμπήσουν, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε. Δυστυχώς. Και προπονείται ο κόσμος και προετοιμάζεται για διάφορους αγώνες που γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Επειδή μαζεύτηκε πολλοί κόσμος τα πρώτα χρόνια στο πρόγραμμα του Δήμου Καλαμαριάς και ήταν πάρα πολύ ωραίο και μας έκανε, δημιούργησε μια άλλη ανάγκη. Η άλλη ανάγκη είναι να υπάρχουν αγώνες, γιατί τα πρώτα χρόνια ήταν 4-5 αγώνες σε όλη την Ελλάδα. Να δημιουργήσουμε λοιπόν αγώνες, ούτως ώστε να μπορεί αυτός ο κόσμος ο οποίος προπονείται να έχει ένα κίνητρο να συνεχίσει να προπονείται. Οπότε μετά ψάχναμε και βρίσκαμε δήμους, συλλόγους σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα και διοργανώναμε αγώνες μαραθώνιας κολύμβησης, οι οποίοι ήταν από 5 χιλιόμετρα μέχρι 15 μέχρι 20 ανάλογα με την περιοχή. Μάλιστα. Οπότε, ανοίγοντας αυτό το κολυμβητικό κίνημα και διοργανώνοντας αγώνες παντού στην Ελλάδα και σε λίμνες, οι οποίες λίμνες στην Ελλάδα είναι παρεξηγημένες, αρχίσαμε να κάνουμε, χωρίς να το θέλουμε, ένα κίνημα αθλητικού τουρισμού και ένα κίνημα ανθρώπων οι οποίοι προπονούνται καθημερινά, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα. Δηλαδή θέλουμε το πρόγραμμά μας και στην Αθήνα και τους κολυμβητές να κολυμπήσουν. Και έτσι το κολυμβητήριο της Καλαμαριάς έγινε ένας πόλος έλξης για το άθλημα της μαραθώνιας κολύμβησης. Ηλικιακά, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ένα κανονικό άθλημα. Γιατί η αλήθεια είναι και εγώ θέλω να μάθω μέσα από την κουβέντα, γι' αυτό και σας έχω και τους δύο εδώ πέρα, για να μας βοηθήσετε λίγο και να μας βοηθήσετε να γνωρίσουμε καλύτερα αυτό που λέγεται κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, κολυμβητικός μαραθώνιος. Μπορεί οποιοδήποτε, τι ηλικίες ας πούμε οποιοδήποτε, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί ούτε πολύ μικρός, θέλει κάποιες αντοχές να έχεις και κάποιο αθλητικό υπόβαθρο για να μπορέσεις να το κάνεις όλο αυτό. Κοιτάξτε, οι ηλικίες που έρχονται στο κολυμβητήριο της Καλαμαριάς και παίρνουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα, έχει και παιδιά που είναι και 18-19. Και έχει και μεγαλύτερους ανθρώπους, οι οποίοι φτάνουν 60-65, καμιά φορά και 70. Έχουμε ένα καπετάνιο, ο οποίος είναι τον Παναγιώτη, είναι 75 χρονών και κολυμπάει έναν αγώνα 6 χιλιόμετρα από την Ολυμπιάδα στο νησάκι απέναντι και πίσω. Έχει να κάνει με το πόσο θέλει, δηλαδή δεν έχει ηλικία, δεν έχει ηλικιακό όριο, γιατί είναι μέσα στο νερό όλη η άσκηση. Οπότε δεν υπάρχουν κραδασμοί, δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Είναι πολύ πιο ανοιχτό για όλες τις ηλικίες. Η κολύμβηση νομίζω το γνωρίζουμε όλοι την, από τα πιο αθλήματα τα οποία ευνοούν την υγεία του ανθρώπινου σώματος. Ναι, οπότε δεν υπάρχει ηλικία. Μετά έχει να κάνει με το πόσο θέλει ο αθλούμενος να διανύσει μία απόσταση. Δηλαδή κάποιος προετοιμάζεται για να κάνει αγώνες μέχρι 5 χιλιόμετρα, μέχρι 8, μέχρι 10, κάποιοι προετοιμάζονται για να κάνουν 20, 25, 30. Στην Ελλάδα ποιος είναι ο πιο μεγάλος αγώνας από θέμα χιλιόμετρων? Ο πιο μεγάλος αγώνας είναι της Καλαμάτας. Της Καλαμάτας είναι 30 χιλιόμετρα, είναι από την Καλαμάτα στην Κορώνη. Ένας πολύ ωραίος αγώνας κι αυτός.
Μάλιστα. Και κατά καιρούς γίνονται αγώνες πολλοί, οι οποίοι αν δεν τους αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία και οι τοπικοί άρχοντες, οι δήμαρχοι, μετά σταματάνε. Δηλαδή γίνονται 5-6 χρονιές και σταματάνε. Αλλά εμάς δεν μας πειράζει, γιατί πηγαίνουμε και γνωρίζουμε το μέρος αυτό. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, μια χαρά, είναι, μια χαρά, είναι ωραία. Έχουμε, ναι. Ναι, ναι, έχουμε, φανταστείτε ότι κάναμε έναν αγώνα, διοργανώναμε σε μια λίμνη τεχνητή πάνω από το Άργος Ορεστικό, ναι, στο Βράχο. Το διοργανώνανε οι κάτοικοι του Βράχου, ναι, το οποίο είναι μια λίμνη στο πουθενά. Και κάναμε καμιά 7-8 χρόνια κάναμε ένα αγώνα εκεί πέρα. Κάναμε ένα πολύ ωραίο αγώνα στη λίμνη της Κοζάνης. Ναι. Στο Πολυφίτου, στο Φράγμα. Και εκεί πολύ ωραία. Απλά στην περιοχή της Νεράιδας, δεν τα αγκαλιάσανε. Μπράβο, είναι καταπληκτικό μέρος. Ναι, ναι, μαγικό πάει, μέρος. Είναι φοβερό μέρος, ναι. Φοβερό μέρος, φοβερό. Και απλά μετά δεν τα αγκάλιασε η τοπική κοινωνία. Uh-huh. Και γίνανε 7-8 αγώνες και μετά σταμάτησε να γίνεται. Αλλά εμείς πήγαμε, το ζήσαμε. Μάλιστα. Δηλαδή, δυστυχώς, αν πιέσετε, δεν καταλαβαίνω εσείς να δημιουργηθούν κάποιες καταστάσεις, δεν βλέπω και τόσο πολύ ζεστές στις τοπικές κοινωνίες να αγκαλιάσουν τις συνθήκες. Και ποιος είναι ο λόγος που δεν γίνεται αυτό? Ο λόγος που δεν γίνεται είναι γιατί είναι δύσκολη η δημιουργία έναν αγώνα, ειδικά άμα είναι μεγάλο, χρειάζεται πολλά σκάφη. Χρειάζεται σκάφος κολυβητής. Mm-hmm. Ό,τι είναι παράκτιο μπορεί να γίνει και χωρίς σκάφος κολυβητή. Αλλά ό,τι είναι σε ανοιχτή θάλασσα, δηλαδή να πας από το ένα νησί, από την Ξηράση, από το νησάκι απέναντι ή στην Κέλυφο που κάναμε, Κέλυφο Μαρμαρά, χρειάζεται πολλά σκάφη. Γιατί πρέπει να είναι σκάφος κολυβητής ή κάποια στιγμή κάναμε και με ομάδες, δηλαδή βάζαμε κολυβητές που κολυμπάνε περίπου στην ίδια ταχύτητα, 3-4 άτομα με ένα σκάφος συνοδείας. Οπότε αυτό είναι, τεχνικά είναι τα προβλήματα που δεν γίνονται αγώνες. Δεν διοργανώνονται πολλοί αγώνες μαραθώνιες κολύβησης. Κύριε Κυφωνίδη, να ρωτήσω, εσείς έχετε πάρει μόνο στο Βερονέο ή έχετε πάρει και σε άλλους αγώνες? Έχω κάνει και τον περίπλου των Διαπόρων Ίσων, που είναι 10 χιλιόμετρα Βουρβουρού, καταπληκτική διαδρομή. Αυτό το έκανα δύο φορές, μία επίσημα και μία ανεπίσημα το περασμένο καλοκαίρι που ακυρώθηκε, αλλά συμφωνήσαμε με το διοργανωτή να το τεστάρουμε ξανά τη διαδρομή και την έκανα κανονικά τη διαδρομή. Γιατί την πρώτη φορά που το έκανα επίσημα ο καιρός άλλαξε τα σχέδια της διαδρομής. Επειδή είπε τώρα ο Νικόλας ο αθλητικός τουρισμός, εγώ αυτό το έζησα στο πετσί μου, ειδικά το 2015 και το 2016 και το 2017. Λόγω αυτού του πράγματος έχω ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Τώρα θυμάμαι έναν άλλον μαραθώνιο που είναι ποταμίσιος. Είναι από το Γιάρακ στο Σάμπατ, δύο πόλεις της Σερβίας που είναι μία ώρα έξω από το Βελιγράδι, κολυμπώντας τον Σάβιτσα ή Σάβα ποταμό, που είναι ο μεγάλος παραπόταμος του Δούναβη, 19 χιλιόμετρα. Είχα κολυμπήσει σε ένα πάρα πολύ ωραίο αγώνα ελληνοτουρκικής φιλίας που είναι στην Τάτσα. Αυτός έχει ιστορία. Γιατί προτού γίνει επίσημη διοργάνωση, γινόταν το εξής. Επειδή απέναντι ακριβώς από την Τάτσα, που είναι στα παράλια της Μικράς Ασίας, είναι η Σίμη, κολυμπούσαν οι Τούρκοι από τη Σίμη στην Τάτσα και οι Έλληνες από την Τάτσα στη Σίμη και συναντιόντουσαν στο μέση. Μέσον. Και φοβερό. Στη Μέση. Φοβερό. Που είναι, αν θυμάμαι καλά, η απόσταση χιλιομετρική. 21. Δεν θυμάμαι αν είναι 16 χιλιόμετρα και συναντιούνται 21, στα 21, λέει ο κ. Λεπάνης. 21 είναι, ναι, Γιάννη, 21. 21. Εγώ βέβαια σε άνε επίσημη διοργάνωση έκανα αγώνα το πεντάρι, που αυτό ήταν πλέον. Έκανε σε ένα τρίγωνο. Βεβαίως από το 17 και μετά δεν ξαναπήγαμε. Μόνο μια χρονιά, το 19 αν θυμάμαι καλά, ταξίδεψαν ξανά Έλληνες κολυμπητές, διότι το καθεστώς Ερντογάν και όλα αυτά που γίνονται, ναι, δεν μας έκανα να νιώθουμε άνετα. Ήδη τότε είχαμε κάποιον άνθρωπο που ήξερε πρόσωπα και πράγματα, και μπορώ να το πω και ας μην θεωρηθεί υπερβολή, από την Κωνσταντινούπολη που αφήσαμε τα αυτοκίνητά μας στο πάρκινγκ του αεροδρομίου και ταξιδέψαμε στο Bodrum, την Αλικαρνασσό αεροπορικά, και μετά πήγαμε ο δικός με το βαν που ήρθε και μας πήρε για την Τάτσα. Δεν μπορείς να το πεις συμπτωματικό τυχαίο. Είδαμε τρεις φυσιογνωμίες ίδιες. Άρα λοιπόν, με την έλευσή μας μπαίνοντας από την Ελλάδα στην Τουρκία οδικά, ακόμα και ο λόγος που απαντήσαμε ότι είναι ο κολυμβητικός αυτός αγώνας, κάποιοι παρακολουθήσαν τους Έλληνες κολυμβητές από το τουρκικό κράτος. Και ήταν κάτι τελικά που το διαπιστώσαμε όλοι.
και δεν ήταν, θεωρούσαμε δεν είναι έξυπνο, και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλαμε, παρότι τιμάς την τοπική κοινότητα και τους πραγματικούς φιλέλληνες Τούρκους διοργανωτές όταν πηγαίνεις εκεί, ναι. Δεν θέλαμε όμως να συμμετέχουμε σε κάτι που άρχισε να το προπαγανδίζει το ερντογανικό καθεστώς πλέον. Και ήδη το ζήσαμε και το 16 αυτό. Λέγανε και οι ίδιοι οι ντόπιοι ότι δεν έστενε τα κανάλια της τουρκικής τηλεόρασης να το καλύψουν με τέτοια θέρμη όπως άρχισε να γίνεται από το 16. Και άρχισε να γίνεται και ακόμα πιο πολύ από το 17 και μετά. Οπότε δεν θέλαμε και εμείς να συμμετέχουμε σε ένα μέσο προπαγανδιστικό της Τουρκίας. Μάλιστα. Επειδή κύριε Κυφωνίδη... Το οποίο είναι και σε βάρος, ναι. Κατά τη δική μου άποψη, δεν θέλω να κάνω την πολιτική συζήτηση, είναι σε βάρος, ναι, των ίδιων των Τούρκων αυτό, πολιτών, αυτό, αυτό. Τούρκων πολιτών. Ωραία. Επειδή λοιπόν, όντας δημοσιογράφος, όπως έχετε δηλώσει, μία φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, κάτι τέτοιο, δεν μας είπατε πριν λίγο. Ναι. Άρχιτο μετά από το 2010 και μετά. Θα μου δώσετε και ίδιο 35 δευτερόλεπτα. Μπαίνω λίγο τη διαφήμιση της ώρας και συνεχίζουμε την πολύ ωραία κουβέντα, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω πώς φτάσατε εδώ, πώς. Και να μας πείτε βέβαια και τα υπόλοιπα δρόμενα για το swim or die. 35 δευτερόλεπτα λίγο από το χρόνο σας και επανερχόμαστε. Σε αυτή τη φάση η ώρα είναι 9:30. Καιρός για αλουμίλ. Με συστήματα αλουμινίου για πόρτες και παράθυρα, δοκιμασμένα διεθνώς σε πάνω από 60 χώρες. Άλλο ένα έκτακτο καιρικό φαινόμενο. Με αρκετά μποφοράκια, μικρούτσικες, τόσες δα θερμοκρασιούλες, αναμένεται να κάνει μια βολτίτσα και από τα μέρη μας. Όταν έχεις αλουμίλ, κανένα έκτακτο καιρικό φαινόμενο δεν σε τρομάζει. Αλουμίλ. Συστήματα αλουμινίου για παράθυρα και πόρτες, με εξαιρετική αντοχή έως και 14 μποφόρ. Δοκιμασμένα σε πάνω από 60 χώρες. Εδώ είμαστε και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Κύριε Κυφωνίδη. Παρακαλώ. Δημοσιογράφος, ηθοποιός. Ναι. Πώς καταλήξατε κολυμβητής? Αθλούμενος είμαι ως κολυμβητής. Αθλούμενος, σωστά, έχετε δίκιο. Είμαι ερασιτέχνης, δεν είμαι επαγγελματίας. Σωστά. Πώς λοιπόν καταλήξατε? Πώς καταλήξατε λοιπόν να είστε? Αλλά βεβαίως έχει αυτό που λέει ο Νικόλας, θέλει αφοσίωση. Θέλει δηλαδή καθημερινή προπόνηση αυτό, έτσι. Ναι. Πώς κατέληξε, που τον Νικόλα τυπικά το γνώρισα μέσω του δίδυμου αδελφού του, που είναι συνάδελφός μου από τα παλιά, του Αντώνη του Ρεπανά. Μάλιστα. Όταν ενδιαφέρθηκα, γιατί ήξερα και πολλούς συναδέλφους μου και μέλη της Ένωσης Συντακτών, ότι κολυμπάνε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Καλαμαριάς, που είχα ακούσει και από τότε που πρώτο άνοιξε το 6, ότι είναι ένα κόσμημα. Και είπα ότι δεν θέλω άλλο να πάω σε γυμναστήριο και θέλω να αθληθώ μέσω από ένα άθλημα. Εγώ έτσι το είδα αρχικά. Μάλιστα. Και γνωριστήκαμε με τον Νικόλα πριν από 10 χρόνια. Τέλη Μαρτίου του 2011, γιατί θυμάμαι εγώ τι ημερομηνίες. Θα θυμάστε. Τα βάζω πάντα λίγο σαν σενάρια στη ζωή μου αυτά τα γεγονότα. Μάλιστα. Και την επόμενη μέρα, που νομίζω ήταν 1η Απριλίου του 2011, με δοκιμάζει να δει τι κατάσταση έχω. Δεν ήξερα να κολυμπάω με αναπνοές καθόλου, τεχνική δεν είχα, οπότε ξεκίνησα εκμάθηση. Όλα τα στυλ, με απίστευτες ασκήσεις, οι οποίες δεν τις κατανόησα τον πρώτο καιρό, γελάω τώρα. Ναι. Και μετά, στους δύο μήνες, με ενέταξε στο πρόγραμμα της Μαραθώνιας, πια. Όπου ήταν άλλο πράγμα πλέον εκείνο. Και έκανα τον πρώτο μου αγώνα το καλοκαίρι του 2011, και μοναδικό όμως για πολλά χρόνια, και θα εξηγήσω γιατί, που ήταν τα Ποσειδόνια στο Παλιούρι. Όπου τερμάτισα ή τελευταίος ή προτελευταίος, γιατί δεν είχα ιδέα από προσανατολισμό στη θάλασσα. Και ήταν και ένας σχετικά εύκολος αγώνας, όπως τα βλέπω τώρα. Μετά βέβαια, επειδή είχα τελειώσει και τη δραματική και άλλαξα πια επάγγελμα, βρέθηκα στην Αθήνα περισσότερο για κάποια χρόνια και κολυμπούσα μόνο συντηρητικά τους μήνες του καλοκαιριού που ήμουν απάνω. Μπήκα ξανά και νομίζω ουσιαστικά τότε στο πρόγραμμα της Μαραθώνιας και στην ομάδα της Μαραθώνιας το Σεπτέμβριο του 2014, όπου από τότε δεν το άφησα το κολυμβητήριο. Έγινε το δεύτερο μου σπίτι. Όχι απλά έγινε το δεύτερο μου σπίτι. Σε κουβέντες που έχω κάνει ακόμα και μέλη της οικογένειάς μου, με έχουν κατηγορήσει ότι το βλέπω σαν πρώτο μου σπίτι και όχι σαν... Μάλιστα, κατάλαβα. Τόσο πολύ. Το οποίο είναι ένα πράγμα που δεν μετάνιωσα ποτέ, διότι είναι τρόπο ζωής για μένα και κοινωνικής δραστηριοποίησης. Με πολλά άτομα που βρέθηκα εκεί, δέθηκα σε ανθρώπινο επίπεδο και έχω ανθρώπους που έχουμε επαφές
πέραν των προπονήσεων και των. Έχετε δημιουργήσει φιλίες και βρίσκεστε είναι και εκτός. Είναι άνθρωποι της ζωής μου, φίλοι. Ναι, φίλοι σου πλέον, ναι. Φίλοι σας, ναι, κατάλαβα. Και βεβαίως με επηρέασαν και στο καλλιτεχνικό κομμάτι, διότι το πρώτο μου σκηνοθετικό σόλο που το έκανα στο Μέγαρο Μουσικής ήταν με μια παράσταση που τυκλοφορούνταν είναι βαγοσώστες. Επί τούτου έψαχνα να βρω κάτι έστω ναυτικό, είναι ένα ναυτικό διηγήμα του Παπαδιαμάντη και... Εκτός από μια επαγγελματία φίλη μου ηθοποιό και πιανίστα που είχα σαν αφηγήτρια, γιατί έτσι το παρουσιάσαμε, έφτιαξα μια ομάδα μέσα από τους κολληβητές μου. Που είχαμε όμως μόνο κίνηση και που χορογραφήθηκαν από τον Νικόλα τα τέσσερα κολληβητικά στυλ. Βάλατε και τον κύριο Ρεπανάλιγο, τον κάνατε λίγο καλλιτεχνικά. Ναι, τον βάλατε λίγο στο... χορογραφικά. Στο καλλιτεχνικό το κομμάτι. Βάλατε και τον κύριο Ρεπανά μέσα, έτσι δεν είναι, κύριε Ρεπανά. Σας έβαλε και εσάς, παίρνοντας και μη, σας πήρε. Στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Ναι, τι να κάνω. Αλλά μου άρεσε πολύ, ήταν τρομερή. Ήταν και η παράσταση πάρα πολύ ωραία, πολύ ιδιαίτερη. Και το έκανα με μεγάλη χαρά, όπως και όλα τα παιδιά που πήραν μέρος, πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ανάμνηση, γιατί ποτέ δεν είχαμε ασχοληθεί με το θέατρο ή με κάποια παράσταση. Πρέπει να εκμεταλλεύεστε τον κύριο Κιφωνίδη, πιο συχνά μου φαίνεται. Τι είπατε? Πρέπει να εντός εισαγωγικών να σας εκμεταλλεύονται λίγο περισσότερο λόγω της γνώσης τους, της γνώσης σας. Θα ανεβάσανε και άλλη παράσταση. Όχι, με πολύ μεγάλη αγάπη και με... Μπορώ να το πω κιόλας, δεν υπάρχει θέμα, με έμπνευση της Αγγελικής της Καράνου, που ξέρετε κύριε Ιγνατίου ποια είναι η Αγγελική Καράνου. Εδώ που μου δίνετε την πάσα, να την ευχαριστήσουμε πολύ και την κυρία Καράνου. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω για την γνωριμία που έκανε μαζί σας, γιατί και η αλήθεια είναι ότι όταν, και εγώ διαβάζοντας λοιπόν, για σας... η Αγγελική έπαιξε για πρώτη φορά στο θέατρο, ναι. Έκανα τότε μίξη κολληβητών, ερασιτεχνών και επαγγελματιών ηθοποιών. Παίξαμε στο τρένο του Orient Express, λέω τώρα και... Εμβόλυμα ότι δύο βαγόνια αυθεντικά, η τραπεζαρία του Orient Express, εκτίθενται δημόσια στο Σιδηροδρομικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και ανήκουν πλέον στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το λέω όλο αυτό γιατί τότε συνεργάστηκα ξανά με συγκολληβητές μου, πλέον όμως σε κάτι που δεν ήταν κολληβητικό και με την... παρόρμηση, να το πω με τη θετική πάντα έννοια, την προτροπή, που είναι πιο σωστή η έκφραση, της Αγγελικής, ονομάσαμε τότε το θεατρικό σχήμα θεατρική ομάδα Swim or Die. Δηλαδή η νονά είναι η κυρία Καράνου. Ένα λόγο. Το φτιάξαμε συμβολικά, μεταφορικά, σχεδόν δεν το καταλάβαινε ο κόσμος. Φτιάχτηκε μέσα στο τρένο και οι θεατές ήταν σαν επιβάτες. Σαν επιβάτες, μάλιστα. Το φτιάξαμε σαν να είναι άνθρωποι εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα ενιδρίο. Πάλι βρήκα τον τρόπο να βάλω το υγρό στοιχείο, έστω και σκηνοθετικά. Αυτό το λέω, ναι, διότι η ιστορία, η ενασχόλησή μου με την κολύμβηση και όλο αυτό με επηρέασε τόσο πολύ που πάντα, όχι μόνο ψάχνω, έχω πάρει ρόλο να κάνω τον κολυβητή σε μια ταινία μεγάλου μήκους που ακόμα δεν έχει μονταριστεί. Παίζοντας ένα μεγάλο διαφημιστικό, είχαν δει ότι είμαι ερασιτέχνης αθλητής και με πήραν να κάνω τον αγρότη, γιατί πίστευαν και μπαίνω και μέσα, έμπαινα και σε μια σκηνή μέσα σε οριζόνες με τις μπότες και έπαιξε ρόλο. Γι' αυτό στο θέατρο η Βαρβάρα Γουμανίδη και το θέατρο του άλλοτε για τη φυσική κατάσταση που είχα και την υπομονή μου λόγω της μαραθώνης κολύβησης με επέλεξε σαν να την καταστά την τελευταία στιγμή για κάποιο ρόλο που δεν είχε σχέση με αυτά, αλλά τους επηρέασε το γεγονός αυτό. Άρα λοιπόν μου άλλαξε και την επαγγελματική μου ζωή και δεν το μετάνιωσα ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ. Αυτό. Άρα η κυρία Καράνου ήταν από τους συντελεστές σαν νονά δηλαδή για το Swim or Die, έτσι δεν είναι? Νονά ήταν να ονομαστεί, να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε, γιατί ήμασταν η ομάδα Swim or Die που πρωταγωνιστεί στους Ναυαγοσώστες το 16 το Μέγαρο και ήταν η ιδέα της να ονομάσει και το σχήμα, άσχετο αν δεν είχε να κάνει με την κολύμβηση, με αθλητισμό, στην παράσταση που είχε να κάνει με το Orient Express, σαν θεατρικό σχήμα Swim or Die. Διότι και εκείνη γνώρισε πολλούς συγκολυβητές μου και εμπνεύστηκε και εκείνη από αυτό, από αυτή την ομάδα. Ναι. Εγώ... Άσχετο αν δεν την έχουμε πείσει ακόμα να έρθει να κολυμπήσει. Θα γίνει νομίζω σιγά σιγά και αυτό. Ποτέ δεν είναι αργά. Κύριε Ρεπανά, εσείς πώς ασχοληθήκατε με το αθλητισμό στην αρχή, το πόλο, την κολύμβηση και από ποια ηλικία? Από μικρός με πήγε,
Από πολύ μικρός, από 5-6 χρονών με πήγε ο πατέρας μου στο κολυμπητήριο. Είμαστε τρία αδέρφια, μας πήγε και τους τρεις στο κολυμπητήριο. Ξεκινήσαμε από κλασική κολύμβηση. Και κάποια στιγμή όταν βγαίναμε από το κολυμπητήριο, τελειώναμε την προπόνηση, εμείς και έμπαινε το πόλο, βλέπαμε κάτι θεόρατους, κάτι τεράστιους ανθρώπους να βουτάνε στο νερό χωρίς διαδρομές, με κάτι μπάλες και τους βλέπαμε σαν γίγαντες. Και κάποια στιγμή έκατσα και είδα, τελείωσε την προπόνηση τη δική μου, έκατσα και από το πόλο και λέω, μάλλον για πόλο είμαι, δεν είμαι για κολύμπη. Και πήγα μια μέρα μετά την προπόνηση, έπιασε τον προπονητή, τον κύριο Σουμελή, τον Κυρανέστη, ο οποίος πέθανε τώρα, φοβερός προπονητής, ο Κυρανέστης, και λέω, θέλω να κάνω πόλο. Μου λέει, έλα. Και έτσι ξεκίνησα. Μετά συνέχισα προπονητής πόλο, αλλά παράλληλα προπονούσα και αθλητές, οι οποίοι ήθελαν να κάνουν, τότε δεν ήταν πολλοί αγώνες, οι οποίοι ήθελαν να κάνουν μεγάλα περάσματα. Και μετά σιγά σιγά όταν άρχισε το πόλο να μην μπορώ να βιοπορίζομαι από το πόλο, από τις ομάδες, το γύρισα στη Μαραθώνια Κολύβηση. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα της Μαραθώνιας Κολύβησης στο Δήμο Καλαμαριάς και από εκεί και πέρα ασχολούμαι μόνο με τη Μαραθώνια Κολύβηση. Πριν προχωρήσουμε, ναι, παρακαλώ, πείτε μου. Είναι αυτό που έκανε ο Γιάννης, ότι μπορείς να ξεκινήσεις χωρίς να ξέρεις να κολυμπάς καθόλου, να αρθείς στο πρόγραμμα του Δήμου Καλαμαριάς, να ξεκινήσεις από την εκμάθηση και μετά να περάσεις στην εκγύμναση και μετά στη μαραθώνια κολύμβηση. Δηλαδή, η λέξη μαραθώνια κολύμβηση μη φαντάζει κάτι δύσκολο, είναι εκγύμναση, γυμναστική κολύμβηση. Δηλαδή μετά, στάδια είναι αυτό, δηλαδή να έρθουμε πρώτα, έρθω εγώ τώρα που δεν είμαι ο κολυμβητής, μ' αρέσει το κολύμπι, το καλοκαίρι, αυτό που πάμε όλοι μας στη θάλασσα. Αλλά αν θέλω να ασχοληθώ με αυτό, είναι να έρθω στην Καλαμαριά, στο δημοτικό κολυμβητήριο. Μακάρι να ανοίξει σύντομα, θα το συζητήσουμε αργότερα και αυτό. Ναι. Έρχομαι, μου μαθαίνετε κάποιες τεχνικές, μετά ξεκινάμε την εκγύμναση και το τρίτο στάδιο είναι να μπω στη θάλασσα για να κάνω και προπονήσει με τους υπόλοιπους. Έτσι δεν είναι, στην ανοιχτή θάλασσα. Ναι. Να ρωτήσω λίγο τώρα, θα σας βαρύνω λίγο την κουβέντα πριν ξαναχαλαρώσουμε για το swim and dive. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε τόσους πολλούς πνιγμούς? Είμαστε μια χώρα η οποία είμαστε μόνο θάλασσα γύρω-γύρω, εκτός από ένα πολύ μικρό κομμάτι της. Και βλέπεις ότι κάθε χρόνο δυστυχώς υπάρχουν τόσες πολλοί πνιγμοί. Ποιος είναι ο λόγος, θεωρείτε εσείς, σαν προπονητής? Ο λόγος είναι ότι δεν έχει παιδεία ο κόσμος κολυμβητική για να καταλάβει ότι η θάλασσα είναι ένα μέρος χαράς και πρέπει να τη σέβεσαι πάντα τη θάλασσα. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Κυφωνίδης, ότι είσαι φιλοξενούμενος στη θάλασσα και πρέπει να το σέβεσαι. Μπράβο, είσαι φιλοξενούμενος, πρέπει να τη σέβεσαι. Οπότε όταν βλέπεις, ας πούμε, έχει αστραπές και βρέχει και πας να κολυμπήσεις, τότε είναι επικίνδυνο πολύ. Υπάρχουν κεραυνοί, έχει κύματα, δεν πρέπει να μπεις, να σεβαστείς ότι εκείνη η ώρα δεν είναι να μπεις στη θάλασσα. Και από την άλλη δεν υπάρχει κολυμπητική παιδεία. Δηλαδή στο εξωτερικό μαθαίνουν στα παιδιά να κολυμπάνε από πολύ μικρά. Εδώ πέρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα ξεκίνησαν 2 χρόνια και έχει κάνει ένα πρόγραμμα στα σχολεία και έρχονται σχολεία στο κολυμπητήριο και κάνουν εκμάθηση κολύμβησης. Αλλά αυτό εξυπηρετεί τα σχολεία που είναι δίπλα σε κολυμπητήριο, γιατί έρχονται με τα πόδια τα παιδάκια. Γίνεται σε κολυμπητήρια που πολλές φορές δεν είναι, ας πούμε, το δικό μας το κολυμπητήριο είναι ανοιχτό. Το χειμώνα είναι δύσκολο πολύ να βάλεις 3-4 δημοτικού παιδάκια να μπουν σε ανοιχτή πισίνα να κάνουν εκμάθηση. Για να κάνουν κολύμπι είναι εύκολο, δεν έχουν μικρή πισίνα εκμάθησης για να μπορέσουν να μπουν να κάνουν. Οπότε πολλά παιδάκια που παίρνουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα, το μόνο που κερδίζουν είναι να μισήσουν το κολύμπι. Όταν το βάζεις το παιδάκι μέσα στην παγωνιά να μπαίνει σε μια πισίνα που δεν είναι για εκμάθηση. Δεν θα το χαρεί. Ναι. Οπότε αυτό που πρέπει να γίνει είναι κολυμπητική παιδεία. Από μικρά τα παιδιά να μαθαίνουν να κολυμπάνε και σύν τις άλλες ναυαγοσώστες στις παραλίες. Γιατί ο ναυαγοσώστης είναι πολύ σημαντικός στην παραλία. Πολύ σημαντικός. Μάλιστα. Σε κάποιες παραλίες υπάρχουν, σε κάποιες δεν υπάρχουν. Είναι αυτό που δυστυχώς σε πολλά πράγματα μας λείπει. Αυτό που λέω και για τα ποδοσφαιρικό μπασκετικά. Η παιδεία που πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο που λειτουργούμε και σκεφτόμαστε. Κύριε Κυφωνίδη, swim or die. Τι είναι το swim or die? Εκτός από αυτό που είπε ο Νικόλας, είναι μια ομάδα της οποίας είναι εμπνευστής ο ίδιος. Δεν θυμάμαι πολύ την ιστορία του σλόγγαν και του λογότυπου που ανήκει. Α, όχι, το έμαθα. Από ένα συγκολυβητή, τον Δημήτρη τον Γιουζέπα, που είναι και όχι μόνο αρχιτέκτονος, είναι και σκηνοθέτης. Πάλι βάζω το καλλιτεχνικό κομμάτι. Ναι. Τον τεχνών εκεί στο κολυμπητήριο. Φορούσε κάποτε ένα μπουφάν που είχε ένα τέτοιο μότο. Παλιό από το εξωτερικό, Νικόλας, που δεν ξέρω αν ξέρει και την ιστορία. Δεν έχουμε
ποτέ συζητήσει τις λεπτομέρειες και το λογότυπο ήταν αυτό που ενέπνευσε και το λογότυπο της ομάδας. Αλλά τη θεωρώ, το Same or Die πέρα από ομάδα, εγώ το θεωρώ πλέον, επειδή πήρε άλλες διαστάσεις σε αυτό το βάθος πενταετίας, εξαετίας, όχι, 7 χρόνων σχεδόν, το θεωρώ ένα κολυβητικό κίνημα. Νομίζω ότι άτυπα είναι το πρώτο κολυβητικό κίνημα στη Βόρεια Ελλάδα. Και τι εννοώ κίνημα? Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στους μαραθώνιους δρόμους ή σε άλλους αγώνες, σε δημόσιους δρόμους ή κάποιες δημόσιες διαδρομές ή ακόμα και ορεινές διαδρομές, λέμε λοιπόν ότι ανήκουν στο λεγόμενο δρομικό κίνημα και βέβαια υπερτερούν αριθμητικά για ευνόητους λόγους, ενώ δεν θα έπρεπε. Mm-hmm. Θα έπρεπε να έχουμε κολυβητική παιδεία καλύτερη και να υπερτερεί το κολυβητικό κίνημα. Σωστά. Άρχισε να σμπρώχνει το δρομικό κίνημα και άλλα κίνηματα, το ποδηλατικό, και τώρα με χαρά βλέπουμε ότι αυξάνει αριθμητικά και το κολυβητικό, αλλά ουσιαστικά ο Τωρονέος σαν διοργάνωση και την ιστορία που έχει έβαλε το κολυβητικό κίνημα στην ανοιχτή θάλασσα που λέμε Open Water, το έβαλε, το ξεκίνησε το Swim or Die, πιστεύω, από την από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά για μένα με πρωτεργάτη τον Νικόλα τον Ρεπανά και τους υπόλοιπους ανθρώπους που ήταν επίσης προπονητές και που ασχολούνταν με αυτό. Αλλά αυτό ήθελα να πω, ότι δεν είναι απλά μια ομάδα πια, εγώ θεωρώ ότι έχει ξεφύγει από τα ωραία διασκριστής ομάδας, το οποίο έχει συμμετάσχει. Mm-hmm, mm-hmm. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτή είναι η ομάδα. Είναι, ναι, ο τρόπος μέσα από την οποία εκφραζόμαστε αθλητικά, αγωνιστικά, πείτε το όπως θέλετε, κολυβητικά. Υπάρχει και ο σύλλογος όμως. Είναι ο σύλλογος της Ελληνικής Μαραθώνιας Κολύμβησης, που είναι περίπου, έχει τον ίδιο σκοπό. Δηλαδή έχει το προάγει τη μαραθώνια κολύμβηση ως τρόπο ζωής, mm-hmm, ή ως τρόπο αθλητικού τουρισμού. Ήθελα να πω λοιπόν ότι υπάρχει και ο σύλλογος Ελληνική Μαραθώνια Κολύμβηση, που μπορεί να γραφτεί, παρά την έδρα που είναι στην Καλαμαριά, μπορεί να γραφτεί οποιοδήποτε από όλη την Ελλάδα σε αυτό το σύλλογο και να συμμετάσχει όχι μόνο στις αθλητικές μας εκδηλώσεις. Τα τελευταία χρόνια και η Ελληνική Μαραθώνια Κολύμβησης Σύλλογος και το Same or Die, το κίνημα ή η ομάδα, mm-hmm, συμμετέχουν σε πάρα πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις, σε συλλόγους που συγκεντρώνουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για οικογένειες που έχουν οικονομικά ζητήματα. Mm-hmm. Θυμάμαι πολλές εκδηλώσεις που έχουμε κάνει για τα παιδικά χωριά. Είχαμε συμπράξει με μεγάλους χορηγούς και μεταφέραμε πράγματα που μαζεύτηκαν στο κολυβητήριο της Καλαμαριάς, γιατί συμμετείχε και το Δήμος Καλαμαριάς μέσα από το Δημοτικό Κολυβητήριο. Και όταν πρωτοξέσπασε το θέμα το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, από τη Συρία το 2015, και στον Ερυθρό Σταυρό, που επίσης βοηθάει άπορες οικογένειες, είχαμε επισκεφθεί κάμπ προσφυγικό στο Κιλκής για να γνωρίσουμε από κοντά τι κάνει η ελληνική πολιτεία σε αυτό το ζήτημα, αλλά να δούμε και κάποιες οικογένειες Σύριων τότε από κοντά, για να μιλήσουμε μαζί τους. Έχει πλέον πάρει μία άλλη τροπή. Πέρα δηλαδή από αυτό καθ' αυτό το κομμάτι του αθλητικού τουρισμού, του κολυμπάμε και γνωρίζουμε κολυμπώντας την Ελλάδα, φτάσαμε σήμερα να συμμετέχουμε σαν ενεργοί πολίτες. Όλες αυτές οι δράσεις είναι πολύ, ναι, σημαντικό αυτό. Αυτό ήθελα να πω, κύριε Κυφωνή, ότι είμαστε και ενεργοί πολίτες. Αυτό το κάνει. Μας ενώνει πάλι ο αθλητισμός και το mm-hmm. κολύμπι, ώστε να προσφέρουμε με τον τρόπο μας ο καθένας και στην κοινωνία διαφορετικά, διότι δεν είμαστε ενεργοί πολίτες, δεν είμαστε έτσι, άνθρωποι. Έτσι ακριβώς. Δεν είμαστε μέλη μιας κοινωνίας. Έτσι ακριβώς. Αυτές οι δράσεις είναι που κάνουν ουσιαστικά κίνημα το Swim or Die. Δηλαδή, ναι, το κάνουν κίνημα, δηλαδή το βγάζουν από τα στενά όρια της αθλητικής ομάδας που ασχολείται με ένα άθλημα. Είναι οι δράσεις οι οποίες κάνετε και πρέπει να σας συγχαρώ, και πρέπει να σας συγχαρώ για αυτό το πράγμα. Και δεν σας διέκοψα, γιατί ήθελα πραγματικά να μας τα πείτε και να ακούσει ο κόσμος. Μα ήθελα να τα πω αυτά, γιατί πολλές φορές έχουμε μιλήσει σε διάφορες συνεντεύξεις και ξεχνάω να πω τα πιο βασικά πράγματα, τα πιο σημαντικά, αυτά που ξεκινάνε από την ψυχή και το μυαλό. Χαίρομαι, μας. Χαίρομαι που τα θυμάστε εδώ πέρα. Περιοριζόμαστε στο σώμα μας πώς λειτουργεί όλη αυτή την ιστορία. Όχι, υπάρχει και έτσι και αλλιώς ο άνθρωπος. Κατασκευής είναι τρία πράγματα. Σώμα, ψυχή και μυαλό. Και συμμετέχουν και τα τρία. Το ένα καλύπτει και συμπληρώνει το άλλο. Και συνήθως, επειδή οι κουβέντες περιοριζόταν στο σώμα και στην αγωνιστική κατάσταση και στο εντυπωσιακό του Τωρονέου, παραδείγματος χάρη, γιατί είναι τα 24 χιλιόμετρα που κολυμπάς, ξεχνούσα και εγώ να αναφερθώ, όταν συνδευξαζόμουν ως αθλούμενος,
να πω και τα υπόλοιπα όλα σημαντικά, τα οποία δεν συμμετείχα τόσο συστηματικά και ενεργά και δεν τα σκεφτόμουν τόσο πολύ προτού ασχοληθώ με το κολύμπι και έρθω με την ομάδα σε επαφή. Πάντα με μέντορα και νονό, έτσι. Ναι. Ο πατέρας μας, βασικά, ο Νικόλας. Ξέρω ότι τώρα που τα ακούει μπορεί να θεωρεί ότι λέω υπερβολικά πράγματα, αλλά είναι για κάποιους από εμάς, γιατί έπαιξε και παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή όλων μας. Το συζητάμε μεταξύ μας χωρίς να τα ακούει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Κυφωνή. Δηλαδή... Οπότε γι' αυτό λέω ότι αυτή η δεκαετία και κυρίως το 14-21, αυτά τα 7 χρόνια, εμένα μου άλλαξαν τη ζωή, όχι τον τρόπο άσκησης και άθλησης. Τι άλλαξαν τη ζωή μου. Αυτό. Και δεν είναι κάτι το οποίο το λέω ορμόμενος από συγκίνηση, η οποία μπορεί να ξεχαστεί στη στιγμή. Είναι αυτό τώρα πια μέσα μου, αυτό που λέμε μπετόν αρμέ. Ωραία. Κύριε Ρεπανά. Που δεν καταραίει ούτε με τεράστια σεισμική δόνηση. Αυτό είναι σημαντικό και νομίζω ότι βοηθήσατε πολύ και σε αυτό κι εσείς. Έχετε σημαντικό κομμάτι όλο αυτού. Οι υπόλοιποι που αθλούμαστε, περνώντας τα χρόνια και παλιώνοντας, προσπαθούμε λίγο να πουσάρουμε, να σμπρώξουμε, να εντάξουμε σε αυτό το μοτίβο. Ο καθένας δεν είναι ίδιος και σένα, μπορεί να μην θέλει να μπει. Να επηρεάσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους νεότερους που μπαίνουν στην ομάδα ή στο σύλλογο, που βέβαια πάλι γνωρίζονται από τον Νικόλα και εμπνέονται από τον Νικόλα, αλλά μετά για να έρθουν σε μια αθλητική εκδρομή, αν δεν μας γνωρίζουν καλά, διότι αυτό ήθελα να καταλήξω, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μεταξύ μας παντρεμένοι, με οικογένειες, με παιδιά και πολλές φορές έχουν κάνει αθλητική εκδρομή χωρίς τη γυναίκα τους, τον άντρα τους, τα παιδιά τους και έχουν μοιραστεί δωμάτιο με έναν άνθρωπο που δεν είναι συγγενής του, ούτε ο άντρας, ούτε η γυναίκα του. Ναι. Δηλαδή είσαι λίγο σαν αθλητική αποστολή ή σαν να ήσουν ανύπαντρος και πας στις διακοπές σου με τους φίλους σου. Η διαμονή εννοώ. Ναι, ναι. Και ότι αυτό επίσης είναι πολύ ωραίο, διότι πολλές φορές μας κάνει να έχουμε την ψευδέστηση ότι δεν έχουμε μεγαλώσει βιολογικά και ηλικιακά όταν κάνουμε αυτές τις εκδρομές αθλητικές. Μάλιστα. Κύριε Ρεπανά, να ρωτήσω κάτι. Είναι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, φαντάζομαι, προπονήσεις. Ας αφήσουμε το κομμάτι του κορονοϊού για τελευταία, θέλω να μας ενημερώσετε. Πριν τον κορονοϊό, οι προπονήσεις μας ήταν καθημερινές, έτσι δεν είναι, στο Swim or Die, και κατά τη διάρκεια του χειμώνα κανονικά, 365 μέρες το χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Θα σας πω τώρα, όταν θα ανοίξει το κολύμπητρο της Καλαμαριάς πάλι, οι ώρες προπονού που υπάρχουν... Και πόσες ώρες την ημέρα είναι η προπόνηση? Λοιπόν, ξεκινάμε, το πρώτο πρόγραμμα ξεκινάει 6.30 το πρωί, είναι 6.30 με 8, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, που όσοι δουλεύουν τους βολεύει, έρχονται εκείνη την ώρα και κολυμπάνε. Το επόμενο πρόγραμμα είναι 10 με 12 το πρωί, κάθε μέρα. Και το επόμενο πρόγραμμα είναι 9.30 με 11 το βράδυ. Οπότε, μέσα στη μέρα, όποιος θέλει να πάρει μέρος στο πρόγραμμα της Μαραθώνιας Κολύμβησης ή να μάθει να κολυμπάει σωστά, μπορεί στο κολυμπητήριο της Καλαμαριάς, και πάλι λέμε όταν ανοίξει, ναι, να έρθει 6.30 με 8 το πρωί ή 10 με 12 το πρωί ή 9.30 με 11 το βράδυ. Τώρα, τα παιδιά που προπονούνται για να κάνουν αγώνες, η προπόνησή τους είναι 1.30 με 2 ώρες κάθε μέρα. 1.30 με 2 ώρες κάθε μέρα. Ανάλογα με το τι θέλει να κάνει ο καθένας, τι ελεύθερο χρόνο έχει. Και δεν περιορίζεται μόνο στο κολυμπητήριο, είναι και στην θάλασσα. Έτσι δεν είναι? Πολλές φορές οι προπονήσεις ή κάνω λάθος? Στη θάλασσα κάνουμε το χειμώνα, γιατί έχουμε ξεκινήσει, κάνουμε και χειμερινή πρόπολα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, για τη χειμερινή κολύμβηση, εκεί ήθελα να πάμε. Για τη χειμερινή κολύμβηση. Κοιτάξτε, το 2004 διοργανώσαμε τον πρώτο κολυμπητικό αγώνα χειμερινής κολύμβησης στους νέους επιβάτες εδώ στην περιοχή μας. Ήταν ο μοναδικός τότε αγώνας που γινόταν χειμερινός και έχει γίνει μέχρι και πέρσι, προλάβαμε και τον κάναμε, γιατί γινόταν πάντα μια εβδομάδα μετά τα φώτα. Και ένας άλλος αγώνας που γινόταν καταπληκτικός χειμερινός ήταν στην Κεφαλονιά, Λιξούρη, Εργοστόλη, Λιξούρη, 5 χιλιόμετρα, ο οποίος είναι αυτό που λέμε ότι δεν τον αγκάλιασε η τοπική κοινωνία, άλλαξαν οι δήμαρχοι, έγινε, ξέρω εγώ, 5-6 φορές, σταμάτησε. Ήταν πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Οπότε για να μπορεί ο κόσμος να πάρει μέρος σε αυτούς τους αγώνες τους χειμερινούς, πρέπει να προπονηθεί και στην ανοιχτή θάλασσα. Οπότε Σαββατοκύριακα υπάρχουν δράσεις και κολυμπάμε και στη θάλασσα, με πιο πολύ με σκοπό να φύγει αυτό το ταμπού που έχουμε όλοι, ότι 1 Σεπτεμβρίου σταματάμε τα μπάνια. Η ερώτηση είναι και στους δύο, τώρα ποιος θέλει παίρνει το λόγο και μιλάει.
Είμαι εγώ απ' έξω. Ωραία. Ο εντελώς άσχετος με τη χειμερινή κολύμβηση. Θέλω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μετά τις 20-25 Αυγούστου αρχίζω και κρυώνω. Πώς το καταπολεμάω όλο αυτό? Δηλαδή, σας βλέπω, έχω δει βιντεάκια σας το χειμώνα με χιόνι να μπαίνετε μέσα και λέω, εντάξει, δεν πάνε καλά οι άνθρωποι. Α, είναι το βίντεο. Είναι βίντεο από το... Από τη βουτιά μου στα τη μέρα που έκανε το ναι, μεγάλο χιονιά. Το μεγάλο χιονιά. Το ποταμό της επανομής. Ναι, ναι, ναι. Και λέω, γι' αυτό λέω. Κύριε Κυφωνίδη, δηλαδή, και λέω, είναι δυνατόν? Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή δεν παθαίνουν ανακοπή? Δεν παθαίνουν κάτι? Δηλαδή... Πρώτον, για να φτάσω να κολυμπήσω έτσι και να έχει έξω χιόνι, σημαίνει ότι δεν το έκανα ξαφνικά εκείνη τη μέρα. Σωστά. Γι' αυτό ρωτάω εγώ. Θέλω λίγο να μας πείτε πώς είναι η προεργασία. Σε ό,τι μια φορά. Ανακοπή μέσα στο νερό της θάλασσας δεν θα πάθεις το χειμώνα, γιατί το χειμώνα έξω σε περισσότερες φορές είναι πιο κρύο από το νερό. Το νερό στη θάλασσα τα ξέρει καλύτερα και ο Νικόλας, αλλά όπως τα έχω ζήσει. Το καταλάβατε, όπως το είπα χαριτολογώντας την ανακοπή, δεν το είπα κυριολεκτικά. Δεν το είπα κυριολεκτικά την ανακοπή. Χαριτολογώντας το είπα ότι εντάξει. Και εμείς νιώσαμε τη μέρα που κολυμπήσαμε στον ποταμό, που το νερό ήταν 13-13,5 και έξω είχε πάει στο μείον 3. Ήταν πιο ζεστά μέσα, ήταν πιο ζεστά. Ναι, και αισθάθηκα και εγώ δυσφορία γιατί πάγωσε το σώμα μου, έτσι. Αλλά έχουμε εκπαιδευτεί πια να αντιλόμαστε σε χρόνο, λες και είμαστε Usain Bolt στο δίσημο. Μετά το... Αλλά έκανα εγώ μια παρέτηση και προτιμώ να τα πει ο Νικόλας καλύτερα, γιατί μπορεί να το δει το πράγμα και σαν προπονητής και για το ανθρώπινο σώμα. Όταν πρώτο ξεκίνησα να κάνω χειμερινά το 2015, ναι, δεν σταμάτησα απλά να κολυμπάω καθόλου. Δεν άφησα κενό. Αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι το μυστικό. Κατέβαινα τη θερμοκρασία κάθε εβδομάδα. Επειδή τα λέγαμε κυριακάτικα εμείς τα χειμερινά. Ναι, ναι. Και ήταν, δηλαδή, δεν τρώγαμε πρωινό, δεν πίναμε σπίτι μας. Κολυμπούσαμε εκεί για 20 λεπτά όμως. Αυτό ήταν το χειμερινό, γιατί μετά ξεκινάει η υποθερμία. Ναι. Με μαγιό, όχι στολή. Και μετά πίναμε τον καφέ μας το πρωινό μας. Αυτό όλο το έκανα από Κυριακή σε Κυριακή. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος και έφτασα και τον Ιανουάριο να αντέξω να κολυμπήσω στους 12 βαθμούς του νερού και έξω 0 στη Χαλκιδική που ήμασταν τότε και πηγαίναμε στα Μικονιάτικα, ήταν ας πούμε το στέκι μας. Το ορμητήριο. Αυτό. Δεν έγινε ποτέ κάτι ξαφνικά. Δεν ξέρω, δεν θα σύστηνα εγώ ως αφλούμενος, οι προπονητές και οι γιατροί μόνο μπορούν να το πούνε, να σου έρθει μια μέρα ακόμα και ωραία ηλιόλουστη, με καλύτερο νερό μέσα. Και να πάει να βουτήξεις. Μια μέρα με 15 βαθμούς που έκανε ο Φεβρουάριος 17, ναι, 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 και το νερό 14-15 και εσύ να πεις πάω σήμερα και βουτάω ενώ δεν έχεις βουτήξει όλη τη χρονιά από τον Αύγουστο το Σεπτέμβριο. Αυτό εγώ δεν το σύστηνα. Κύριε Ρεπανά. Δεν μπορώ να ξέρω πώς θα αντιδράσει το σώμα. Ναι, θα πρέπει, έχει δίκιο ο Γιάννης, θα πρέπει να μην σταματήσεις καθόλου να κολυμπάς από δηλαδή Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο να μπαίνεις στη θάλασσα. Οπότε το σώμα σιγά σιγά να συνηθίσει τις θερμοκρασίες και να φτάσει μετά αυτούς τους μήνες που είναι η πιο κρύα θάλασσα. Και σύν τις άλλες, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε όταν θέλουμε να κολυμπήσουμε χειμώνα, να έχουμε πάντα και έναν άλλο άνθρωπο μαζί μας, ναι, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, να μπορεί να μας βοηθήσει. Ναι. Και θα πρέπει να πηγαίνουμε τις ηλιόλουστες μέρες. Δηλαδή, επειδή είναι χαρά η θάλασσα και το κολύμπι, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε δηλαδή να ασχολούμαστε με την χειμερινή κολύμβηση, θα πρέπει να μην σταματήσουμε να κολυμπάμε όλο το χρόνο και να πηγαίνουμε όχι τις μέρες που έχει πάρα πολύ αέρα ή πάρα πολύ κρύο. Να κοιτάμε να είναι ευχάριστες οι μέρες. Δηλαδή να είναι λίγο στην αρχή ειδικά που ξεκινάμε να ασχολούμαστε με τη χειμερινή κολύμβηση. Οπότε μετά έχετε φυσιολογικά όλο αυτό. Έχετε φυσιολογικά και δεν σου φαίνεται βουνό αυτό πως θα πω στο κρύο νερό. Αυτό το να το πάω μια μέρα, ξέρω εγώ, τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και βουτάω στο νερό, εντάξει δεν είναι. Αυτό μπορεί να είναι και επικίνδυνο από κάποιους. Είναι και επικίνδυνο. Είναι και επικίνδυνο, ναι, 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 είναι και επικίνδυνο. Δεν ξέρω για εσάς. Επίσης, ναι, ναι, πιστεύω ότι ακόμα και αν το κάνεις σταδιακά και το συνηθίσεις, ποτέ να μην αμελήσεις να κάνεις τις προληπτικές σου εξετάσεις που αφορούν σωστό την καρδιά και τους πνεύμονες. Σωστό. Εννοείται, έτσι. Σωστό. Δηλαδή, από καιρό, είτε έχεις ιστορικό, είτε ηλικία έχεις, που και με την ηλικία αυξάνει ο κίνδυνος θεωρητικά, καλό είναι να το κάνεις αυτό. Να το πούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το λέω γιατί το λένε και πολλές φορές οι αθλίατροι, ναι, οι ίδιοι, ότι το να κάνεις τωρονέους ή μαραθωνίους ή να αντέχεις το χειμώνα, δεν σημαίνει ότι δεν έχεις και απολύτως τίποτα. Δεν θέλω να γίνω ιατρολάγνος αυτή τη στιγμή. Όχι, αλλά καλά είναι να λέμε τα πάντα όμως, κύριε Κυφωνίδη, και καλά κάνετε και το λέτε. Δηλαδή δεν είναι όλα όμορφα, ωραία. Να ευχαριζόμαστε. Πέντε πράγματα, μπράβο. Να ευχαριζόμαστε, δεν ξέρουμε πότε. Και επίσης. Πρόληψη ότι καλύτερο.
θα το χειμώνα το κάνεις χειμερινό με το μαγιό. Ναι. Απλά αυτό θεωρούμε χειμερινό, έτσι. Γιατί θα πω και το κομμάτι έτσι σαν παρένθεση ότι με κλειστές τις πιστίνες αναγκαστήκαμε πολύ και φτιάξαμε κάποιες μικρές ομάδες και προπονηθήκαμε στη θάλασσα κολυμπώντας όμως στολή κολυβητική. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις 3 και 4 και 5 χιλιόμετρα, εμείς τουλάχιστον, προπονητικά μέσα στο νερό χωρίς στολή. Αλλά συνεχίζουμε να κολυμπάμε και κάποια λίγα χιλιόμετρα, 1, 1,5. Εγώ φέτος έφτασα και στα 3 με μαγιό χωρίς στολή. Όμως πάντα παρέα, ειδικά το χειμώνα. Παρέα για να μην συμβεί το οτιδήποτε. Εννοείται. Όποιοι έχουν το ίδιο τέμπο να πηγαίνουν μαζί, οι άλλοι που είναι πιο αυτοί να κάνουν ένα άλλο δίδυμο. Και το κυριότερο, να ακούς το σώμα σου. Μου έχει τύχει εμένα πριν από 3 χρόνια, επειδή είχα περάσει μία ίωση κάποιες μέρες πριν και επειδή με είχε ταλαιπωρήσει και μία ιστορία με το δόντι μου και είχα πάρει πολλή αντιβίωση, χωρίς να έχει το φοβερό και τρομερό κρύο, μπήκα και είπα δεν πάω πουθενά σήμερα και βγήκα. Γιατί το κορμί σας δεν ήταν έτοιμο για να ανταπεξέλθεις στις... Θέλω να πω ότι μπορεί να σου συμβεί και αυτό και πρέπει να βγεις. Κύριε Κυφωνίδη. Δεν πρέπει να το βλέπεις σαν ψυχαναγκασμό. Ναι, κύριε Κυφωνίδη, κύριε Ρεπανά. Λοιπόν, πραγματικά τώρα είδα την ώρα. Αλήθεια, έχω ξεφύγει, δηλαδή πραγματικά είναι απόλαυση να συζητάω μαζί σας. Απλά όπως καταλαβαίνετε και ειδικά εσείς κύριε Κυφωνίδη, υπάρχει και μια εκπομπή που ακολουθεί μετά. Το ξέχασα εγώ τελείως και ζητώ και συγγνώμη. Όχι, σας παρακαλώ. Είναι τόσο όμορφη η κουβέντα μαζί σας που πραγματικά την απολαμβάνω και επειδή θέλω πάρα πολλά πράγματα ακόμα να γνωρίσω, θέλω να μου υποσχεθείτε δημόσια ότι θα το ξανακάνουμε αυτό το πράγμα στα κοντά. Θα σας ξανακαλέσω γιατί θα ήθελα πάρα πολύ λίγο να μιλήσουμε και για το θέμα του COVID, για τις πισίνες, γιατί η χώρα μας έχει μόνιμα τίτλους και μετάλλια σε παγκόσμια, σε Ολυμπιακούς, από πόλο, από εστιοπλοείες, από αθλήματα της θάλασσας και δυστυχώς δεν έχουν την κατάλληλη προβολή. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα δημόσια να μου υποσχεθείτε ότι κάποια στιγμή θα ξαναβγούμε ένα Σάββατο πριν οι τρεις μας για να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη κουβέντα. Πέρασα υπέροχα, δεν ξέρω πώς περάσατε εσείς. Σας δίνω από 1-2 λεπτά και να βάλετε τον επίλογο εσείς. Κύριε Κυφωνίδη, κύριε Ρεπάνα, ποιος θέλει πρώτος? Να πω κάτι. Παρακαλώ. Θα αφήσω τον επίλογο στον Νικόλα. Πρώτος και τελευταίος έχει. Ωραία. Τον το λόγο και την αρχή. Κύριε Κυφωνίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και ευχόμαστε όταν πλέον ανοίξουν πάλι όλοι οι χώροι άθλησης να έρθει κόσμος, να του δείξουμε πώς πρέπει να κολυμπάει, να του δείξουμε τι πρέπει να κάνει για να μπορεί να χαρεί τη θάλασσα και αν θέλει να συνεχίσει να προπονηθεί και να γνωρίσει την Ελλάδα μέσα από τους κολυμπητικούς περιπάτους που διοργανώνονται παντού στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας. Ήταν υπέροχα, ελπίζω να περάσατε καλά όσο περάσαμε και εμείς και οι ακροατές. Γιατί παίρνω μηνύματα τα οποία μου μεταφέρουν σας τα συγχαρητήρια για όλο αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Σαββάτου και θα τα πούμε σύντομα. Αμήν. Ναι, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.